11 από το κεφάλαιο σίγμα τάφ 6. Κεφάλαιο λοιπόν 6, σίγμα τάφ κεφάλαιο, εδάφιον 11, σελίς 1023. Το στόμα ημών ηνύχθη προς εσάς Κορίνθοι, η καρδία ημών επλατύνθη. Δεν έχετε στενοχωρίαν εν ημίν, αλλά έχετε στενοχωρία εν της πλάχνης ημών. Την αυτήν λοιπόν αντιμιστίαν αποδίδοντες ως προς τέκνα λαλό, πλατύνθητε κι εσείς. Μην οσμοζυγείτε με τους απίστους, διότι τι να μετοχή έχει η δικαιοσύνη με την ανομία, τι να δε κοινωνία το φως προς το σκότος, τι να δε συμφωνία ο Χριστός με το Βελίαλ ή τι να μερίδα ο πιστός με τον άπιστον, τι να δε συμβίβαση είναι ο ναός του Θεού με τα είδωλα, διότι εσείς είστε ναός Θεού ζώντος, καθώς είπε ο Θεός, ότι θέλω κατοικεί εν αυτής και περιπατεί και θέλω είστε Θεός αυτόν και αυτοί θέλουν συνείστε λαός μου. Δια τούτο εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αποχωρίστητε λίγη Κύριος και μη εγγύσετε ακάθαρτον και εγώ θέλω σας δεχτεί και θέλω είστε πατήρ σας και εσείς θέλετε είστε ιοί μου και θυγατέρες, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύταστας απαγγελίας, ας καθαρίσομεν εαυτούς από παντούς μολυσμούς σαρκούς και πνεύματος, εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Δέχθητε ημάς εν ημίν, ουδένα αδικήσαμεν, ουδένα ευθύραμεν, εις ουδένα εστάθημεν πλεονέκτε. Δεν λέγω τούτο προς κατάκρισή σας, διότι προείπων ότι είστε εν τες καρδίες ημών, ώστε να συναποθάνομεν και να συζώμεν. Πολύν παρησίαν έχω προς εσάς, πολύν καύχησιν έχω δια σας, είμαι πλήρης παρηγορίας, είχω υπερπερισσεύουσαν την χαράν εις όλην τη θλίψην ημών, διότι αφού ήλθομεν εις Μακεδονίαν, ουδεμία άνεσιν έλαβεν εις άρξιμον, αλλά κατά πάντα εθλιβόμεθα, έξωθεν μάχε, έσωθεν φόβη. Αλλά ο Θεός ο παρηγορών τους ταπεινούς παρηγόρησεν ημάς δια της παρουσίας του Τίτο και όχι μόνο δια της παρουσίας αυτού, αλλά και δια της παρηγορίας την οποίαν παρηγορήθη δια σας, αναγγέλων προς ημάς το μέγα πόθον σας, των οδυρμών σας, των ζήλων σας υπέρ εμού, ώστε περισσότερον εχάριν. Διότι αν και σας λύπησα δια της επιστολής, δεν μετανοώ, αν και μετενοώ, επειδή βλέπω ότι η επιστολή εκείνη, αν και προς ώραν σας ελείπησε, τώρα χαίρω ουχή ότι ελυπήθητε, αλλά ότι ελυπήθητε προς μετάνοιαν, διότι λυπήθητε κατά Θεόν, δια να μην ζημιωθείτε εξ ημών εις ουδέν. Διότι κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοια προς σωτηρίαν αμεταμέλητον. Η λύπη όμως του κόσμου γεννά θάνατον. Διότι ειδού αυτό τούτο το ότι ελυπήθητε κατά Θεόν πόση σπουδήν εγέννησεν εις εσάς, αλλά απολογίαν, αλλά αγανάκτησιν, αλλά φόβον, αλλά πόθον, αλλά ζήλων, αλλά εκδίκησιν. Κατά πάντα αποδείξατε αυτούς ότι είστε καθαροί εις τούτο το πράγμα. Λοιπόν, αν και σας έγραψα, δεν έκαμον τούτο δια τον αδικήσαντα, ουδέ δια τον αδικηθέντα, αλλά δια να φανερωθεί προς εσάς η σπουδή ημών, την οποία έχομεν δια σας ενώπιον του Θεού. Δια τούτο παρηγορήθημεν δια την παρηγορίαν σας και την περισσότερον εχάριμεν δια τη χαράν του Τίτο, ότι ανεπάθη το πνεύμα αυτού παραπάντων ημών, διότι αν εκαυχήθην τι προς αυτόν δια σας, δεν κατεσχήθην, αλλά καθώς σας ελαλήσαμεν πάντοτε εν αληθεία, ούτε και η καύση μόνη προς τον Τίτον έγινε αλήθεια. Και η αγάπη αυτού αυξάνει περισσότερον προς εσάς, όταν ενθυμείτε την υπακοήν πάντων ημών, πως με τα φόβου και τρόμο εδέχτε αυτόν. Χαίρο λοιπόν ότι κατά πάντα έχω θάρρος εις εσάς. Αμήν. Σας θυμίζω ότι η εκκλησία των Κορινθίων ήταν μια εκκλησία πραγματικά πλούσια στο Λόγο του Θεού, σε αποκάλυψη στο Λόγο του Θεού, στη γνώση του θελήματος του Θεού, πλούσια σε χαρίσματα Πνεύματος Αγίου, πλούσια στην παρουσία του Θεού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήθελε διόρθωση. Γιατί μπορεί ο άνθρωπος να απολαμβάνει την παρουσία του Θεού και τα δώρα του Θεού, αλλά οι εκβάσεις της ζωής του κάθε ανθρώπου εξαρτώνται
μόνο από την καρδιά του. Ο Θεός είναι αγαθός και ο Θεός ευαρεστείται να δίνει. Ο άνθρωπος όμως, εάν δεν δαμάζει το σώμα του και δεν το δουλαγωγεί, εάν δεν ελέγξει τις επιθυμίες της σαρκός, τις επιθυμίες των οφθαλμών, της καρδιάς δηλαδή, και τις επιθυμίες του πνεύματος, αν θέλετε την αλαζονία του πνεύματος, τότε όσο και να τον ευλογεί ο Θεός, τότε η ζωή του δεν θα είναι ευάρεστη εις τους οφθαλμούς του Θεού. Και εκείνο που έχει σημασία δεν είναι αν και πόσο μας ευλογεί ο Θεός, γιατί αυτό είναι η αγάπη του και η χάρη του, όχι επειδή είμαστε καλοί. Το πρόβλημα δεν είναι δηλαδή αν πόσο και κατά πόσο μας ευλογεί ο Θεός, αλλά το ζήτημα είναι αν πόσο και κατά πόσο ευαρεστείται σε μας ο Θεός. Αν χαίρεται ο Θεός στη ζωή μας, στις ενέργειές μας, στις σκέψεις μας, στις αποφάσεις μας, δεδομένου δε, και ο Απόστολος Παύλος το ξέρει πάρα πολύ καλά, ότι ο διάβολος αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις του τους πιο ευλογημένους αδελφούς να τους γκρεμίσει ή να τους πλανήσει, να τους γκρεμίσει στην πίστη, να τους πλανήσει στον δρόμο που πρέπει να ακολουθούν, να τους δελεάσει και να σκέφτονται και να εξητούν πράγματα που δεν θέλει ο Θεός. Να τους φοβήσει, να τους τρομοκρατήσει. Αγωνίζεται. Και επειδή είναι πολύ ισχυρότερο όν του ανθρώπου, είναι βέβαιο ότι θα τα καταφέρει με τον άνθρωπο, εκτός και αν ο άνθρωπος πάρει αυτή την ευλογημένη απόφαση να είναι ευάρεστος στον Θεό, για να βρίσκει πάντοτε χάρη από το Θεό, βοήθεια και ελευθερία. Η Εκκλησία λοιπόν είναι άκρος ευλογημένη, αλλά οι επιθέσεις από τον εχθρό είναι πολλές και έξωθεν μάχε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, διωγμή από τους απίστους, και έσωθεν φόβη από δελεασμούς, από εταίρο διδασκαλίες, από πλάνες. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία των Κορινθίων πληροφορήθηκε από την οικογένεια της Χλώης ο Απόστολος Παύλος ότι υπάρχουν έρηδες μεταξύ των αδελφών και σχίσματα μεταξύ των αδελφών, οι οποίοι κάποιοι λένε εγώ είμαι του Παύλου, άλλοι λένε εγώ είμαι του Απολλώ, άλλοι λένε εγώ είμαι του Πέτρου και άλλοι λένε κανέναν από αυτούς δεν θέλω, εγώ είμαι του Χριστού. Τι σημαίνει εγώ είμαι του Παύλου, αυτός αξίζει, οι άλλοι δεν αξίζουν. Και αρχίζουν και συγκρίνουν και διαφοροποιούν. Άλλοι λένε όχι, ο Απολλός είναι πιο καλός, εγώ με αυτόν είμαι, αυτός τα λέει καλά. Όχι ο Παύλος, ούτε ο Πέτρος. Άλλοι λένε ο Πέτρος που είναι εκεί στα Ιεροσόλυμα, αυτοί εδώ δεν... Και κάποιοι περιφρονούν και τους τρεις, ή απαξιώνουν και τους τρεις, που είναι πάρα πολύ σοβαρό να απαξιώνει ο αδελφός τον αδελφό, ενώ οφείλει να αγαπάει ο αδελφός τον αδελφό όπως ο Χριστός τον αγάπησε. Απαξιώνουμε, που είναι πολύ φοβερό, και πολλές φορές υπάρχουν και επιχειρήματα γι' αυτό. Με αδίκησε, με κατηγόρησε, και αμέσως η καρδιά που είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη διαφθείρεται ακόμη πιο πολύ, μεγαλοποιεί τα πράγματα ή και δημιουργεί ακόμη από τις εισηγήσεις του διαβόλου ψευδείς κατηγορίες, δημιουργεί ψευδείς καταστάσεις από ψευδείς κατηγορίες, και έτσι απαξιώνει ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο αδελφός στην καρδιά του τον αδελφό του ή την αδελφή του. Και εγώ λέω ακόμη και μερικές φορές δικαιολογημένα, βεβαίως τις περισσότερες φορές αδικαιολόγητα, όμως δεν είναι το κρίσιμο σημείο δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα. Το κρίσιμο σημείο είναι είσαι υποτεταγμένος υπάκουος στην εντολή του Χριστού να αγαπάς τον αδελφό σου κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, όπως ο Χριστός σε αγαπάει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, παραβάσεις, ανομίες ή λάθη σου.
Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει τώρα προς τους Κορινθίους: «Εμείς σας μιλήσαμε, το στόμα ημών ηνύχθη εν αληθεία, εν ειλικρινία, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι και η καρδιά μας επλαντύνθη και σας χωράει». Γιατί αν είναι στενή η καρδιά του ανθρώπου, δεν χωράει τους αδελφούς του, δεν τους χωράει όλους, δεν χωράει μερικούς. Αν δεν χωράει πολύ λίγους, εις το τέλος δεν χωράει κανέναν. Η καρδιά, αδελφοί αγαπητοί, έχει αυτή τη δυνατότητα να χωράει, να δέχεται και να μην χωράει, να αποβάλει. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν λέει ότι εγώ σας αγαπάω, και όταν λέει εγώ δεν εννοεί τον εαυτό του μόνο, εμείς που ήρθαμε και σας υπηρετούμε, σας αγαπάμε. Σας μιλήσαμε όλη την αλήθεια του Λόγου του Θεού και καθόλου δεν εμποδιστήκαμε ή δεν τραπήκαμε, αλλά τα λόγια μας βγαίνανε από μια καρδιά που ήταν γεμάτη από αγάπη. Γιατί εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Όταν ένας άνθρωπος βγάζει θυμό, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είναι λυπής αγάπης, εκτός και αν είναι στιγμιαίο το πρόβλημα, γιατί αμέσως έρχεται σε μετάνοια, ζητάει συγγνώμη από τον Θεό και από τον άνθρωπο. Εκεί δεν είναι ότι η καρδιά του δεν είναι πεπλατημένη, αλλά είναι ότι η οργή του, στην οργή του ο άνθρωπος αυτός δεν είναι δόκιμος, είναι αδόκιμος. Γι' αυτό και επειδή το δέχεται αυτό ο Λόγος του Θεού, λέει οργίζεστε αλλά μην αμαρτάνετε. Και ο παραλογισμός μας μην ξεπερνάει την ημέρα. Σαν να μας λέει την ίδια στιγμή. Αλλά επειδή μερικές φορές δεν μπορεί ο άνθρωπος να ησυχάσει, του δίνει δικαίωμα ο Θεός της νύχτας. Μέχρι να νυχτώσει, μέχρι να δύσει ο ήλιος. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν εξομολογείται λέγοντας ότι η καρδιά μας είναι ανοιχτή για όλους σας, σας χωράει όλους σας, και πριν προχωρήσουμε αυτό, αδελφοί αγαπητοί, να το εξετάζουμε συχνά πυκνά στη ζωή μας. Η καρδιά σου, αδελφέ, γιατί έχει συνέπειες, η καρδιά σου χωράει όλους τους αδελφούς σου. Και θα διαπιστώσεις με έκπληξη ότι δεν τους χωράει όλους. Κάποιους τους έχεις αφήσει απ' έξω. Και συνεχίζει. Δεν έχετε στενοχώρια από μας, έχετε στενοχώρια μέσα σας, αλλά δεν οφείλετε σε μας. Οφείλετε στο ότι η καρδιά σας δεν είναι πεπλατημένη. Έχετε στενοχώρια στα σπλάχνα σας, γιατί η καρδιά σας είναι κλειστή. Και όταν η καρδιά είναι κλειστή, το πρώτο πράγμα που έχει είναι στενοχώρια, πίκρα, που πολλές φορές δεν οφείλετε στους άλλους, αλλά και να οφείλετε. Εάν η καρδιά σου ανοίξει, συγχωρήσεις, αγαπήσεις, τότε φεύγει και η στενοχώρια και η πίκρα. Με πίκρανες? Όχι, δεν σε πίκρανα. Έχεις πίκρα μέσα σου γιατί δεν με αγαπάς όσο πρέπει. Μα είμαι λίγο, δεν είμαι άτακτος. Θυμάμαι μια φορά που η Άννα δεν συμπαθούσε, πιθανόν δικαιολογημένα, πιθανόν όχι, είχαν δημιουργήσει πολλά προβλήματα μια αδελφή, ένας αδελφός, ξέρω εγώ, δεν έχει σημασία. Και πήγε, προσευχήθηκε στον Κύριο και λέει: «Δεν την αντέχω την αδελφή αυτή άλλο, Κύριε. Δεν ξέρω τι να κάνω». Το ίδιο βράδυ ο Θεός της δείχνει ένα ενύπνιο ότι είχε 4 παιδιά. Το ένα δε ήταν πολύ άτακτο. Και τη ρωτάει: «Αγαπάς το άτακτο παιδί?» Λέει: «Ένα δικό μου παιδί, το αγαπάω. Και εγώ όλα τα άτακτα παιδιά μου τα αγαπάω. Εσύ μπορείς να αγαπήσεις τα άτακτα παιδιά μου?» Όταν λοιπόν καταφέρουμε να πλατείνουμε την καρδιά μας και να χωρέσουν όλα τα αδέλφια μας και τα άτακτα, τότε θα φύγει στενοχώρια από μέσα μας. Δεν θα είμαστε έτσι. Θα έχουμε χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Γιατί τους αγαπάμε όλους. Δεν η στενοχώρια που έχετε μέσα σας, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν προέρχεται από μας. Από τα σπλάχνα σας προέρχεται. Από τη μειωμένη, την ελλιπή αγάπη σας. Πλατύνθητε, Κορίνθοι. Γιατί αν δεν πλατυνθείτε,
να χωρέσουν τα αδέλφια σας και να είστε ευχαριστημένοι πλήρης εν το Χριστό. Γιατί ποιος είναι ο Χριστός? Να το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία. Και μέσα στην Εκκλησία πρέπει να είμαστε πλήρης. Αλλά δεν θα είμαστε πλήρης εάν οι αδελφοί μας δεν μας συμπεριφέρονται μερικές φορές καλά. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν θα είμαστε πλήρης αν η καρδιά μας δεν είναι πεπλατημένη να χωράει και τους άταχτους αδελφούς μας και να τους αγαπάει και να τους θεωρεί και υπερέχοντες, γιατί είναι παιδιά του Θεού, γιατί είναι άνθρωποι τους οποίους ο Θεός έχει θέσει τον κάθε έναν από εμάς να τους υπηρετούμε, να τους αγαπάμε. Εάν λοιπόν η καρδιά μας δεν είναι πεπλατημένη να χωράνε όλοι οι αδελφοί, ακόμη και οι άτακτοι, τότε το βλέμμα μας θα στρέψει έξω από τους αδελφούς και θα αρχίσει η ομοζυγία. Να ένας φίλος από τον κόσμο πολύ καλός που με καταλαβαίνει, μια φιλενάδα από την Εκκλησία που είναι πολύ καλή και με καταλαβαίνει, ο αδελφός μου και η αδελφή μου δεν με καταλαβαίνουν. Δεν είναι το θέμα αν σε καταλαβαίνουν, το θέμα είναι αν τους αγαπάς, για να είσαι χαρούμενος μαζί τους και χαρούμενη να είσαι μαζί τους, για να μην έχεις στενοχώρια. Γιατί όταν έχεις πίκρα μες στην καρδιά σου, πικραίνεσαι. Όταν έχεις παράπονο μες στην καρδιά σου, παραπονιέσαι. Όταν όμως αγαπάς και δεν έχεις πίκρα ή παράπονο, είσαι χαρούμενος. Εάν λοιπόν δεν είναι πεπλατημένη η καρδιά μας να χωράνε όλοι, Κύριε, πλάτινέ μας την καρδιά. Αδερφοί, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Πολύ σοβαρό αυτό, να χωράνε όλοι οι αδελφοί σου μέσα. Να αποδέχεσαι όλους τους αδελφούς και να θεωρείς υπερέχοντες όλους τους αδελφούς. Εκείνη η ευτυχία του Θεού. Εκείνη η ευλογία του Θεού. Διαφορετικά θα στρέψουμε το βλέμμα μας να καλύψουμε την ανάγκη της ψυχής μας για συντροφικότητα, για αδελφικότητα, για παρέα, για έλλειψη της μοναξιάς έξω. Και έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος που βλέπει αυτές τις κινήσεις, επειδή η καρδιά των αδελφών στην Κόρινθο, που είναι τόσο ευλογημένη η Εκκλησία, δεν είναι πεπλατημένη, και λέει προσέξτε, μην παρασυρθείτε, επειδή ακόμη δεν πλατύνθηκε η καρδιά σας, μην παρασυρθείτε κοιτάζοντας έξω, μην ομοζυγείτε με τους απίστους. Καμία σχέση δεν έχει, καμία μετοχή, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα η δικαιοσύνη του Θεού με την ανομία στο Λόγο του Θεού. Πώς μπορείς να τα ταιριάξεις? Εσύ ζητάς τη δικαιοσύνη του Θεού? Αν ζητάς τη δικαιοσύνη του Θεού, πώς θα ταιριάξεις με την ανομία? Ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Υπακοή. Το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, δεν είναι η δικαιοσύνη η ανθρώπινη που πολλές φορές μας κοροϊδεύει. Και θέλοντας να είμαστε δίκαιοι με δικαιοσύνη ανθρώπινη, γινόμαστε εντελώς άδικοι. Γιατί χρησιμοποιούμε, στηριζόμαστε, αλλά και ενεργούμε με δικαιοσύνη ανθρώπινη, η οποία όμως στη ζωή μας είναι σαν ρυπαρό ημάτιο, σαν βρώμικο ρούχο. Όμως ο Χριστός τι λέει? Κυρίαρχο αίτημα. Ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Ζήτησε να είσαι στην παρουσία του Θεού, αλλά ταυτόχρονα και ζήτα το περπάτημά σου, το θέλω σου, να είναι στο θέλημα του Θεού, για να είσαι δίκαιος στα μάτια του Θεού. Όχι δια των έργων σου και της δικαιοσύνης της ανθρώπινης, αλλά δια της πίστεως στο Λόγο του Θεού και της υπακοής σου στο Λόγο του Θεού. Άρα τι σχέση μπορεί να έχει ο χριστιανός που ζητάει τη δικαιοσύνη του Θεού με τον άπιστο που ζει σε ανομία και παράβαση στο Λόγο του Θεού? Μη μας κοροϊδέψει η καρδιά μας και μας πει είναι καλός άνθρωπος αυτός, καλό παιδί αυτό, καλή γειτόνισσα, ξέρει, σχεδόν χριστιανή είναι. Ο Λόγος του Θεού λέει δεν έχει καμία σχέση, καμία μετοχή η δικαιοσύνη του Θεού με την ανομία των ανθρώπων. Ή
Είναι δυνατόν να υπάρξει κοινωνία στο φως με το σκοτάδι? Όταν δεν υπάρχει το φως, τότε υπάρχει σκοτάδι. Όταν έρθει το φως, φεύγει το σκοτάδι. Δεν μπορείς να τα ταιριάξεις. Εσείς είστε η φωτός, η ημέρας. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Οι άλλοι τι είναι? Σκοτάδι. Γιατί δεν έχει έρθει ο Θεός που είναι φως στη ζωή τους? Το βλέμμα τους είναι σκοτεινό, η ζωή τους είναι σκοτεινή, η καρδιά τους είναι σκοτεινή. Δεν έχουν φως εν εαυτό. Πώς μπορεί να ταιριάξει το φως και το σκοτάδι? Δεν παντρεύονται, δεν ταιριάζουνε. Η ζωή χριστιανική είναι άκρος αντίθετη με τη ζωή του κόσμου. Και αυτό δεν είναι απαραίτητο να το ξέρει ο κόσμος, αλλά είναι απολύτως αναγκαίο να το ξέρουμε εμείς. Γιατί αν στο καθαρό νερό ρίξεις λίγο αλάτι, δεν πίνεται μετά. Να μην πω να ρίξεις λίγο αρσενικό, να είναι δηλητήριο. Αν διαφθείρεις λίγο τη δικαιοσύνη σου ή το φως σου ενώπιον του Θεού, τέλειωσες. Μπήκες στην ανομία και μπήκες και στο σκοτάδι. Και όλα αυτά με τη δικαιολογία ότι δεν τα βρίσκω με την αδερφή μου και τον αδερφό μου. Και βρήκα μία πολύ καλή φιλενάδα που μ' ακούει, της μιλάω και για τον Χριστό. Όχι τίποτα σπουδαίο, αλλά είναι πολύ καλός άνθρωπος. Με πολύ μεγάλη παγίδα, αδερφή, για το χριστιανό αυτό. Πολύ μεγάλη παγίδα. Τι συμφωνία να έχει ο Χριστός με το διάβολο? Μέσα σου κατοικεί ο Χριστός. Στον κόσμο βασιλεύει ο διάβολος. Τι θα πείτε, τι θα μιλήσετε, πώς θα συμφωνήσετε? Πώς τα βρίσκουνε? Δεν μπορώ να καταλάβω ένας άνθρωπος του κόσμου με έναν άνθρωπο του Θεού. Και το ξαναλέω, αποτέλεσμα η πίκρα, η μη συγχωρετικότητα, η μη αποδοχή, που είναι αποτέλεσμα του ότι η καρδιά δεν είναι πεπλατημένη να χωράει όλους. Και επειδή είναι στενή, στενοχωριέται. Είναι σαν ένα σπίτι μικρό που τα βάζεις όλα μέσα και πνίγεσαι. Έτσι πνίγεται ο άνθρωπος όταν έχει μικρή καρδιά και προσπαθεί να βάλει μερικούς και δεν μπαίνουν. Τους τριγμώγνει, αλλά δεν μπαίνουν. Θα σκάει τελικά ο άνθρωπος. Προσεύχεται και δεν ελευθερώνεται. Αγανακτεί και δεν ελευθερώνεται. Θυμώνει και δεν ελευθερώνεται. Προσεύχεται και δεν ελευθερώνεται. Γιατί δεν έχει καταλάβει την αιτία του προβλήματος. Στενή η φαρδιά καρδιά. Φαρδιά καρδιά που χωράει τους αδερφούς, χωράει τους εχθρούς, χωράει αυτούς που μισούνε, χωράει αυτούς που βλάπτουνε, αυτούς που κατηγορούν, όλους τους χωράει μέσα. Και αφού τους χωρέσει, δηλαδή τους αγαπήσει, τότε πάει στον Κύριο και ο Θεός τον ευλογεί. Του αφαιρεί τη στενοχώρια. Αν έρθει το παιδί σου και σε αδικήσει, δεν στενοχωριέσαι. Μπορεί για λίγο να στενοχωρηθείς, τον αγαπάς όμως. Το συγχωρείς, τελειώνει. Παιδί μου είναι τώρα. Έρχεται ο εγγονός μου, μου λέει νερό παππού. Του δίνω νερό, το παίρνει, το χύνει πάνω μου. Τα αγριέψω τώρα? Μην το ξανακάνεις. Θα το πω αυτό. Νερό ξανά, το ξαναφέρνω. Το ξαναγίνει απάνω μου. Δεν να πάρει. Δεν αγριεύεις όμως. Αν έρθει όμως, αν δώσω εγώ όμως και μου πεις εσύ και σου πω εγώ δώσω μου λίγο νερό, μου το δώσεις, κλάπ, το πετάξω στη μούρη. Τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις? Θα μου ρίξεις κουβά στο κεφάλι. Δεν το αντέχεις. Γιατί? Γιατί τον εγγονό μου, τη χαρτιά μου τον χωράει. Αλλά εσένα όταν με βρέχεις δεν σε χωράει.
Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Τη φαρδίνουμε την καρδιά μας. Την πλατείνουμε την καρδιά μας. Για να μην στενοχωριόμαστε. Γιατί όταν ο εγγονός μου ρίχνει νερό, εγώ γελάω. Αν μου ρίξει εσύ όμως νερό, θα θυμώσω. Την καρδιά μας, αδερφοί, να προστατεύσουμε, να φυλάξουμε, να την υποτάξουμε στο θέλημα του Θεού, γιατί δεν υπάρχει συμβιβασμός μεταξύ του ναού του Θεού που είμαστε εμείς και των ειδώλων. Τα ειδώλα τι είναι? Ψεύτικοι θεοί που δημιουργούν οι άνθρωποι. Είτε εικόνες, είτε αγάλματα, είτε αγάπες κοσμικές. Ο Θεός, λέει, είναι τα λεφτά. Ο Θεός είναι η δουλειά μου. Ο Θεός είναι η φιλενάδα μου. Ο Θεός είναι τα χέρια μου, το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο. Και είναι ειδωλολάτρες όλοι αυτοί. Γιατί έχουν ψεύτικους θεούς στη ζωή τους. Εάν υπάρχει λοιπόν ένας ειδωλολάτρης, εσύ τι δουλειά έχεις με αυτόν? Αφού αν σε πλησιάζει, θα σου δώσει ένα σταυρουδάκι. Θα σου δώσει μια εικονίτσα. Αφού αυτά θα σου δώσει, ένα κομποσκίνι. Τι δουλειά έχεις εσύ με τον άνθρωπο που έχει είδωλα? Ενώ εσύ είσαι ναός του Θεού, για το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σου. Επαναλαμβάνω, δεν τους αγαπάμε? Τους αγαπάμε. Δεν συνεργαζόμαστε μαζί τους. Δεν ομοζυγούμε μαζί τους. Δεν παντρευόμαστε μαζί τους. Δεν περπατάμε μαζί τους. Δεν μπορείς να βάλεις, λέει στο Δευτερονόμιο, Λόγος του Θεού, για να οργώσεις ένα βόδι και ένα γαϊδούρι. Και να του λες τρέχω προχώρα. Δεν προχωράει. Το γαϊδούρι κι άμα είναι και μουλάρι θα μουλαρώσει. Το βόδι δεν μπορεί να τρέξει. Έχουν διαφορετικό περπάτημα, διαφορετική δύναμη, διαφορετική άποψη. Ή με βόδια θα οργώσεις ή με άλογα, ή με μουλάρια αν θέλεις. Αλλά όχι ένα μουλάρι και ένα βόδι, δεν γίνεται δουλειά. Μην ομοζυγείτε λοιπόν με απίστους. Και να το προσέξουμε αυτό, αδερφοί, γιατί παγιδεύεται ο χριστιανός όταν βάλει στην καρδιά του απίστους ανθρώπους. Μα πιστεύουνε στο Θεό? Όχι, λένε ότι πιστεύουνε, όπως και ο διάβολος πιστεύει στο Θεό ότι είναι ένας και φρύτη. Το ότι πιστεύω στο Θεό σημαίνει ότι αποδέχομαι το λόγο του. Πιστεύω σημαίνει ότι είναι ενωμένη η καρδιά μου με το λόγο του Θεού. Γιατί αν η καρδιά μου δεν είναι ενωμένη με το λόγο του Θεού, κοροϊδεύω, δεν πιστεύω. Ο Θεός λοιπόν τι λέει για την εκκλησία του, για τους πιστούς? Σεις είστε ναός του Θεού του ζώντος και είστε, γιατί ο Θεός είπε, εγώ θα κατοικώ μέσα σε αυτούς, εγώ θα περπατάω ανάμεσα σε αυτούς, εγώ θα είμαι Θεός αυτών και αυτοί θα είναι λαός μου. Περπατάει ανάμεσά μας, κατοικεί μέσα μας, είναι Κύριός μας και Θεός μας και είμαστε λαός Του. Προσοχή τώρα. Εάν λοιπόν σαν λαός του Θεού εξέλθετε εκ μέσου του κόσμου, αποχωριστείτε δεύτερον εκ μέσου του κόσμου και δεν εγγίζετε τα ακάθαρτα του κόσμου, τότε θα έρθει σε εσάς η ιδιαίτερη ευλογία του Θεού, που είναι αποτέλεσμα του αποχωρισμού σας από τον κόσμο. Καθώς λέει και ο Απόστολος Παύλος, μη συσχηματίζεστε με τον κόσμο, μην αγαπάτε τον κόσμο και τα του κόσμου. Και τώρα λέει, εξέλθετε εκ του κόσμου, βγάλετε κάθε κοσμικό φρόνημα από πάνω σας, καταδικάστε το. Το κοσμικό φρόνημα, είτε στην επιθυμία της σάρκας, είτε στην επιθυμία της καρδιάς, είτε στην επιθυμία του πνεύματος, καταδικάστε το, αποχωρίστε, μην εγγίσετε,
ούτε καν μην εγγύσετε. Και τότε θα έρθει μια ιδιαίτερη ευλογία που έρχεται μόνο σε αυτούς τους ανθρώπους. Και τότε εγώ θα σας δεχθώ. Και τι σημαίνει εγώ θα σας δεχτώ? Και τότε θα είμαι πατέρας σας και θα είστε γη μου και θυγατέρες μου εδώ. Δεν μιλάει για υιούς Θεού, για παιδιά Θεού που με την αναγέννηση γινόμαστε. Δεν μιλάει ακόμη και για παιδιά Θεού που με την Ανάσταση απολαμβάνουμε την υιοθεσία του Θεού. Αλλά μιλάει ότι εδώ στη ζωή αυτή θα δεχθεί ο Θεός να είναι πατέρα σου αδερφέ και πατέρα σου αδελφή εδώ στη γη. Και θα απολαμβάνεις την ιδιαίτερη πατρική κοντινή φροντίδα και αγάπη του Θεού στην προσωπική σου ζωή, επειδή εξήλθες, απεχωρίστης και δεν αγγίζεις ακάθαρτο. Μια ιδιαίτερη ευλογία του Θεού που προέρχεται από τον αποχωρισμό. Θα γνωρίσεις από κοντά τον παντοδύναμο Θεό σαν πατέρα σου γήινο. Γι' αυτό λέει γη μου και θυγατέρες μου. Στον ουρανό δεν υπάρχουν γη και θυγατέρες. Στον ουρανό υπάρχουν παιδιά Θεού. Εδώ στη γη αυτή υπάρχουν γη και θυγατέρες. Θα γνωρίσεις, θα ζήσεις έναν Θεό διαφορετικό που θα αποτελεί για σένα πραγματικά και το γήινο πατέρα σου, που δεν το απολαμβάνουν όλοι. Δεν το, είναι ιδιαίτερη ευλογία αυτή, ιδιαίτερη κατάσταση αυτή. Είναι μια κατάσταση γήινη, ανθρωπίνως αντιληπτή, μία πραγματικότητα που βλέπεις δια της όψεως, με επίγνωση και όχι δια της πίστεως μόνο. Θα δεις το Θεό να σε φροντίζει σαν κόρη Του. Και ποιος θα είναι ο πατέρας? Ο αιώνιος Θεός. Θα δεις τον Θεό να σε φροντίζει σαν γιο Του. Ο αιώνιος Θεός. Γιατί εξήλθες από το κοσμικό φρόνημα, που είναι οποιοδήποτε αδερφή, είναι πάρα πολύ σοβαρό αδερφή, και εγώ πρόσφατα, μην πω χτες, το κατάλαβα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό να γνωρίσουμε όταν μας λέει ο Λόγος του Θεού μην έχετε το φρόνημα του κόσμου, μην αγαπάτε τον κόσμο, μην αγαπάτε τα του κόσμου, εξέλθετε, αποχωρήσεστε, μην αγγίζετε. Η ανταπόδοση, η ανταπόκριση στο Θεό σε αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά τι κάνει, αγιάζεται, ξεχωρίζεται από το Θεό, είναι άγιος ενώπιον του Θεού. Φροντίζει τις επιθυμίες της σαρκός του να μην έχουν κανένα άγγιγμα με τον κόσμο, ούτε να αγγίζουν τον κόσμο, αλλά να είναι όλες οι επιθυμίες της σαρκός μέσα στη δικαιοσύνη του Θεού. Τις επιθυμίες της καρδιάς του να μην αγγίζουν τον κόσμο. Να μην αγγίζουν, να έχουν εξέλθει από τον κόσμο, να έχει αποχωριστεί από τον κόσμο και να μην εγγίζει τον κόσμο. Και με το μυαλό του, με τη σκέψη του, να μην εγγίζει τα του κόσμου. Κανένα κοσμικό φρόνημα. Μα είναι δυνατόν μες στην Εκκλησία να υπάρξει κοσμικό φρόνημα? Βεβαίως. Και όχι μόνο μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην καρδιά μας. Να αποδεχόμεθα το κοσμικό φρόνημα λέγοντας δεν πειράζει. Και έρχεται ο Θεός και λέει άκου τώρα πόσο σοβαρό είναι και πόσο αυστηρός πρέπει να είσαι, όχι με τους άλλους, με τον εαυτό σου.
ως προς τα πράγματα του κόσμου. Πόσο σοβαρός πρέπει να είσαι. Πόσο προσεκτικός πρέπει να είσαι. Όχι μόνο θα εξέλθεις από τον κόσμο, όχι μόνο θα αποχωριστείς από τον κόσμο, αλλά μην αφήνεις τις επιθυμίες της σαρκός σου να αγγίζουν τον κόσμο. Ούτε έτσι, ούτε τσακ, ούτε έτσι. Μην αφήνεις τις επιθυμίες της καρδιάς σου να αγγίζουν τον κόσμο. Και μην αφήνεις τη σκέψη σου να αγγίζουν τον κόσμο. Και επαναλαμβάνω, η αυστηρότητα του αχιασμού αφορά τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Δεν είναι να σου επιβάλλω εγώ, ούτε στη γυναίκα μου, ούτε στα παιδιά μου, ούτε σε κανέναν. Είναι να υποβάλλω τον εαυτό μου κάτω από τον αγιασμό του Χριστού. Όταν αφήνω λίγο βαμμένα τα βαλιά μου, αγγίζω με τις επιθυμίες του σαρκός τον κόσμο. Και για να μην πω περισσότερα. Όταν αφήνω την καρδιά μου να στρέψει προς τα εκεί, αγγίζω τον κόσμο. Και όταν με τις σκέψεις μου και το μυαλό μου τρέχω, όχι μόνο μερικές φορές αγγίζω, αλλά μπαίνω και μέσα στον κόσμο. Εάν λοιπόν εξέλθετε, αποχωριστείτε και δεν αγγίζετε τον κόσμο, τότε λέει ο Θεός, εγώ θα είμαι ο πατέρας σου, όχι ο μόνο ουράνιος, αλλά και ο γήινος. Θα είσαι για μένα και γιος μου και θυγατέρα μου, εδώ στη γη αυτή. Ποιος το λέει αυτό? Εγώ ο Θεός ο Παντοκράτορ. Ο Θεός να μας δώσει χάρη, αδερφοί. Ο Θεός να μας δώσει χάρη να γνωρίσουμε αυτόν τον Θεό που γίνεται τόσο κοντινός μας. Τόσο κοντινός μας. Και με ρήμνα, όχι μόνο για τα πνευματικά μας σαν ουράνιος πατέρας, όχι μόνο για τα υλικά μας, τα φυσικά ζητήματά μας σαν ουράνιος πατέρας, αλλά με ρημνά για όλα και σαν φυσικός, γήινος, κοντινός μας πατέρας. Ο Κύριος ο Παντοκράτορ. Ο Θεός να μας φυλάξει. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Έχοντες λοιπόν, λέει, αγαπητοί, αυτές τις επαγγελίες, αυτές είναι υποσχέσεις. Δεν είναι μόνο ότι είστε ναός του Θεού, γιατί εγώ θα κατοικώ μέσα σας, θα περπατάω ανάμεσά σας, θα είμαι Θεός σας και θα είστε λαός μου, αλλά σας υπόσχομαι να είμαι και ο πατέρας σας, ο φυσικός, ο γήινος, ο κοντινός σας. Εγώ ο Κύριος, ο Θεός, ο Παντοκράτορ. Έχοντας λοιπόν έναν Θεό που μας δίνει τέτοιες επαγγελίες, εμείς οφείλουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να καθαρίζουμε τον εαυτό μας από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Κάθε μολυσμός στη σάρκα μας, κάθε άγγιγμα ακαθάρτου στη σάρκα μας, κάθε μολυσμός στο πνεύμα μας, στον εσωτερικό δηλαδή άνθρωπο, πρέπει να πηγαίνουμε να τον καθαρίζουμε εξομολογούμενοι στον Κύριο και εξητώντας το αίμα του Ιησού Χριστού να καθαρίζει μάσα ο πάσης αμαρτίας. Δεν φτάνει όμως αυτό, αλλά και να εκπληρούμε αγιοσύνη μέσα στο φόβο του Θεού. Να ζούμε δηλαδή μέσα στο φόβο του Θεού, εκπληρούντες αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει αγιοσύνη, καθαρότητα. Καθαρά τα χέρια μας, καθαρή η καρδιά μας, καθαρό το πνεύμα μας. Και η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Και ένα χαρακτηριστικό που βοηθάει του Θεού,
που βοηθάει τον άνθρωπο στην καθαρότητα και στην αγιοσύνη είναι η πεπλατημένη καρδιά. Η φαρδιά καρδιά που χωράει όλους. Αυτός ο άνθρωπος εκπληρεί την αγιοσύνη του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Εάν λοιπόν χωράει τους εχθρούς σου, αυτούς που σε μισούνε, αυτούς που σε κατηγορούνε, αυτούς που σε βλάπτουνε, τους αδελφούς σου που σε αδίκησαν και σε αδικούνε, που σου δημιούργησαν πρόβλημα και σε δημιουργούνε, τότε εκπληρείς τη δικαιοσύνη του Θεού. Και αν καθαρίζεις τον εαυτό σου από κάθε μολυσμό, σαρκός και πνεύματος, τότε αυτές οι μεγάλες επαγγελίες του Θεού του Παντοκράτορα γίνονται κτήμα στον κάθε έναν από μας. Τις απολαμβάνουμε, τις ζούμε. Και ζούμε μία πλούσια ζωή στην παρουσία του Θεού. Μία ευλογημένη ζωή με έναν πατέρα γήινο που είναι ουράνιος όμως. Γι' αυτό συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, δεχτείτε μας Κορίνθοι, μην αφήνετε τους κατήγορους να δηλητηριάζουν την καρδιά τους, την καρδιά σας εις βάρος μας. Μην αφήνεις καμία κατηγόρια, αδερφέ, από πουδήποτε και να προέρχεται, που σου δηλητηριάζει την καρδιά για κάποιους ή για κάποιον αδελφό. Γιατί η κατάκριση, η κατηγόρια, η καταδίκη είναι δηλητήριο που δηλητηριάζει την καρδιά του ανθρώπου και σβήνει, καθώς στενεύει η καρδιά, σφίγγεται, σβήνει την αγάπη του Θεού μέσα. Γι' αυτό Κορίνθιοι, για το δικό σας το καλό, εκπληρώστε δικαιοσύνη, αγιοσύνη Θεού εν φόβο Θεού και δεχτείτε μας. Για σκεφτείτε όμως, υπήρχαν άνθρωποι στην Κόρινθο που δεν δέχονταν τον Παύλο. Παράξενο δεν είναι? Τι μπορεί να κάνει ο διάβολος στην καρδιά ενός ανθρώπου? Δεν δέχονταν τον Απόστολο Παύλο. Σκεφτείτε τι κατηγορίες θα είχαν πει εναντίον του. Τι θα λέγανε εναντίον του. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, δεχτείτε μας για το καλό σας. Γιατί κανέναν δεν αδικήσαμε. Κανέναν δεν βλάψαμε. Απολογείτε. Σε κανέναν δεν σταθήκαμε πλεονέκτες. Και δεν σας κατακρίνω για αυτά που λέω. Και δεν σας κατακρίνω και δεν μπορώ να σας κατακρίνω γιατί σας αγαπάω. Γιατί όπως είπαμε παραπάνω, εσείς είστε μες στην καρδιά μας. Και αν ακόμη δεν μας δέχεστε, εμείς σας αγαπάμε. Παρόλο που αδίκως δεν μας δέχεστε. Γιατί δεν σας αδικήσαμε, δεν σας βλάψαμε, δεν πελεονεκτήσαμε απέναντί σας. Γι' αυτό έχω πολύ παρησία για σας, ότι τελικά δέχεστε το Λόγο του Θεού. Τελικά υπακούετε στο Λόγο του Θεού, υποτάσσεστε στο Λόγο του Θεού, γιατί όταν σας έγραψα την επιστολή αυτή που κάποιος έπρατε πορνεία έχοντας τη γυναίκα του πατέρα του, ξέρω ότι σας λύπησα. Και δεν μεταμελούμε γι' αυτό. Δεν λέω λάθος έκανα. Αν και μεταμελήθηκα επειδή σας λύπησα, αν και στενοχωρήθηκα και είπα γιατί να τους λυπήσω, όμως τελικά χάρηκα, γιατί εσείς μετανοήσατε επειδή λυπηθήκατε πράγματι, αλλά με λύπη Θεού. Γιατί κατά Θεόν λύπη γεννάει μετάνοια προσωτηρία.
Και εσείς λυπηθήκατε. Αλλά όχι με λύπη του κόσμου που γεννάει θάνατο, που κατεργάζεται θάνατο. Ποια είναι η λύπη του κόσμου? Αχ, άδεις από εκεί πέρα κοσμικό φρόνημα εναντίον. Εδώ λυπηθήκατε γιατί λυπήσατε το Θεό. Άλλη λύπη κατά Θεόν, μη λυπήσω το Θεό και τον λύπησα, είπατε. Τον λυπήσαμε γιατί αποδεχόμαστε ανάμεσά μας ένα πόρνο. Κι άλλο λυπάμαι γιατί αυτός δεν ήταν καλός αν δεν συμπεριφέρθηκε καλά σε μένα. Άλλο λυπάμαι γιατί λύπησα το Θεό και άλλο λυπάμαι γιατί με λύπησε ο άνθρωπος. Όμως έχω πολύ παρησία και πολύ καύχηση για σας, γιατί ξέρω ότι αν και σας λύπησα με την επιστολή μου, εσείς λυπηθήκατε γιατί λυπήσατε το Θεό, λυπηθήκατε κατά, λύπην κατά Θεό που έφερε σαν αποτέλεσμα, εργάστηκε στη ζωή σας μετάνοια προσωτηρία ανμεταμέλητο. Γι' αυτό έχω πολύ παρησία και πολύ χαρά και πολύ καύχηση για σας. Αλλά αυτή τη χαρά, την καύχηση μου την αύξησε και ο Τίτο, ο οποίος ήξερε ότι είχε έρθει σε εσάς για να δει πώς περπατάτε. Γιατί πριν λίγο όταν ήμουν στην Τροάδα δεν τον βρήκα τον Τίτο και λυπήθηκα. Γιατί δεν περίμενα, είχα αγωνία να μου πει τι γίνεται στην Κόρινθο. Όμως ο Θεός που παρηγορεί τους ταπεινούς μας παρηγόρησε εδώ στη Μακεδονία, παρόλο που είμαστε γεμάτοι λύπη γιατί έξωθεν είχαμε μάχες, έσωθεν φόβους. Ο Θεός όμως μας παρηγόρησε γιατί ήρθε ο Τίτο και μας έφερε τα καλά νέα σε εσάς. Μας είπε ότι μας αγαπάτε. Μας είπε ότι έχετε ζήλο υπέρ ημών. Μας είπε ότι υπακούσατε στο Λόγο του Θεού και στο θέλημα του Θεού και αποβάλατε τον πόρνο εκ μέσου ημών, τον παραδώσατε στο σατανά κατά το Λόγο του Κυρίου και είδατε και τα αποτελέσματα του Θεού. Αυτή η ενέργεια σε έφερε σε μετάνοια τον πόρνο. Τον συγχωρήσατε επειδή μετανόησε. Τον αποδεχτήκατε. Και επειδή τον αποδεχτήκατε εσείς, τον αποδέχομαι κι εγώ. Και καμαρώνω για σας. Ύστερα από αυτά που άκουσα και μου είπε ο Τίτο, ο αδελφός που είχαμε στείλει για να μάθει ακριβώς τι συμβαίνει στην Κόρινθο. Και κατά αλήθεια, όταν εκαυχήθην στον Τίτο που τον έστελνα, πήγαινε σε αυτούς να δεις τι γίνεται, αλλά είναι καλοί αδελφοί. Είμαι βέβαιος ότι θα υπακούσουν στο θέλημα του Θεού. Καυχήθηκα εν αληθεία στον Τίτο και όταν επέστρεψε ο Τίτο, καυχήθηκα ακόμη πιο πολύ στο Θεό για σας. Γι' αυτό παρηγορημένοι πλέον, δια τούτο παρηγορήθημεν δια την παρηγορία σας και ακόμη περισσότερο χαρήκαμε για τη χαρά του Τίτο που ήρθε και μας είπε ότι ανεπάφθη το πνεύμα αυτών, το πνεύμα του Τίτο ανάμεσα σε όλους σας, γιατί χωρίς καμία εξαίρεση όλοι υποταχθήκατε και υπακούσατε το στο θέλημα του Θεού. Και είδα τη σπουδή, τη φροντίδα μας μετέφερε ο Τίτο, τη σπουδή και τη φερντίδα για την αποκατάσταση του θελήματος του Θεού, την αγανάκτηση που αισθανθήκατε για την αμαρτία του αδελφού σας, τον πόθο αλλά και το ζήλο για την αποκατάσταση του θελήματος του Θεού, ακόμη και την εκδίκηση υπέρ του θελήματος του Θεού, ώστε αποδείξατε ενώπιον όλων των δυνάμεων ότι είστε καθαροί από αυτό το πράγμα. Και μάθετε τώρα, εγώ την επιστολή αυτή την έγραψα όχι για αυτόν που αδίκησε τον πατέρα του, ούτε για τον πατέρα του που αδικήθηκε από το γιο του, αλλά την επιστολή αυτή την έστειλα για σας, την Εκκλησία του Θεού, για να γνωρίσετε πόσο πολύ σας αγαπάμε εν Χριστώ Ιησού. Διότι αυτή είναι η αγάπη, να περπατώμεν κατά τις εντολάς του Θεού.
Εσείς λοιπόν γνωρίσατε από την επιστολή μας αυτή ότι εμείς σας αγαπάμε, γι' αυτό και σας λυπήσαμε, αλλά και εμείς χαρήκαμε και παρηγορηθήκαμε, γιατί από την υπακοή σας στο θέλημα του Θεού αποδείξατε ότι είστε καθαροί κατά πάντα και αποδείξατε ότι αγαπάτε το Θεό και αποδείξατε ότι είστε άνθρωποι εκλεκτοί του Θεού που θα κερδίσετε τη Βασιλεία των Ουρανών. Και έτσι παρηγορηθήκαμε κι εμείς, παρηγορηθήκατε κι εσείς, ευλογηθήκαμε κι εμείς, ευλογηθήκατε κι εσείς. Αμήν. Αλληλούια, δόξα να έχει ο Θεός.